Την προσφορά αλλά και τα προβλήματα των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία ανέδειξε η πανδημία του COVID-19 με την σημερινή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή να στέλνει μήνυμα στην πολιτεία ότι τα χειροκροτήματα δεν αρκούν για την στήριξή τους. Μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επίδομα επικίνδυνης εργασίας και ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος βρίσκονται στην αιχμή του διεκδικητικού πλαισίου των εργαζομένων. Εν ώψη της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών από την κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Γιώργος Φλούδας, σημείωσε ότι η κοινωνική αναγνώριση προς τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό ήταν το σημαντικότερο που προέκυψε από αυτή τη δύσκολη περίοδο και κάλεσε την πολιτεία εμπράκτως να στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία που μαστίζονται από υποχρηματοδότηση, υποστηλέχωση, ελλείψεις σε υποδομές και κλίνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας για κάθε 1.000 κατοίκους αντιστοιχεί λιγότερο από 2 νοσηλευτές και συγκεκριμένα 1,8, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αντιστοιχούν 8 περίπου. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις. Μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διαθέτει 500 συμβασιούχους εργαζόμενους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχει τεράστια υποστελέχωση. Αντιστοιχεί 1,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Σε όλη την Ευρώπη η αντιστοιχή αυτή ανέρχεται σε 8 με 8,5 νοσηλευτές. Καταλαβαίνετε και κατανοείτε τις ιδιαίτερες συνθήκες που εργάζεται αυτό το προσωπικό στην Ελλάδα. Μέσα από υποχρηματοδότηση, μέσα από ένα σύστημα το οποίο μέσα από την πανδημία αναδείχθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει μονάδες, δεν έχει κρεβάτια, έχει υποστελεχωμένες δομές οι οποίες λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, έχει μεγάλο αριθμό συμβασιούχων υπαλλήλων. Είναι καιρός πλέον η ελληνική πολιτεία να μην μείνει στα ευχολόγια και να κοιτάξει ένα βήμα μπροστά. Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι ένα πάγιο ζήτημα. Πιστεύουμε ότι ως το τέλος Ιουνίου που θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα νομοθετήσει η κυβέρνηση, διότι δεν επιδέχεται δεύτερης ερμηνείας η ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το δεύτερο σκέλος αφορά το επίδομα επικινδύνου εργασίας, το οποίο είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται υπό αίρεση αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε την αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και την παγίωση και την διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να αυξήσει τους κλάδους που θα μπουν σε αυτό το νοσοκομιακό επίδομα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλάδοι που δεν είναι ενταγμένοι σε αυτό το νοσοκομιακό επίδομα. Μέσα από τον νέο κλάδο νοσηλευτών δεν αναζητούμε την ισοπαίδωση των κλάδων. Αναζητούμε την αναγνώριση του κλάδου σε ένα νέο κλάδο. Ο μοναδικός μας στόχος και σαν ΠΟΕΔΗΝ αλλά και σαν Σύλλογος Εργαζομένων είναι ο νοσηλευτικός κλάδος να παραμείνει ψηλά στη συνείδηση της κοινωνίας, οι ίδιοι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν πλέον από την πολιτεία ευεργετήματα τα οποία θα ενταχθούν σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι σαφέστατο και κυρίως αναζητούμε το μεγάλο αριθμό των συμβασιούχων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό κλάδο να βρεθεί τρόπος να ενταχθεί στο σύστημα υγείας. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι δίκαιο. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουμε πάνω από 500 συμβασιούχους. Αυτοί οι συμβασιούχοι πρέπει να βρεθεί μια λύση μέσα από το Σύνταγμα, μέσα από τα νομοθετικά πλαίσια που έχει το περιθώριο το κράτος να εισάγει. Την Πέμπτη, μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία πραγματοποιεί στάσεις εργασίας και συγκεντρώσει του Υπουργείου Υγείας και τις υγειονομικές περιφέρειες, ζητώντας να μην προχωρήσει ο διαχωρισμός του κλάδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των εργαζομένων, το Υπουργείο προωθεί διάταξη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σύστασης δύο κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού, όπου ο ένας θα περιλαμβάνει τους ΠΕ, πανεπιστημιακής δηλαδή εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, και ο δεύτερος τους ΔΕ, βοηθούς νοσηλευτές. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η ψήφιση των ξεχωριστών κλάδων θα διαταράξει τη λειτουργία των νοσοκομείων, δημιουργώντας αδικίες εντός των τμήματων. Ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο με διακριτά όρια ζήτησε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, νοσηλευτής Λεωνίδας Σαφαρίκας. Η Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή σήμερα μας βρήκε σε μια δύσκολη κατάσταση μέσω της πανδημίας του COVID-19. Οι νοσηλευτές ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην υγεία, γιατί χωρίς
και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν μπορεί να στηριχθεί ένας κλάδος μόνος του να προσφέρει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Είναι καιρός τώρα πλέον, αφού κατάλαβαν όλοι και η κοινωνία και η κυβέρνηση, ελπίζουμε, να δώσει το βαρύ και το ανθυγινό που είναι χρόνιο και πάγιο αίτημα των εργαζομένων στην υγεία. Φτάνουν πια τα χειροκροτήματα, πρέπει να δείξουν έμπρακτα ότι ενδιαφέρονται πλέον για μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα. Είναι μερικοί, αυτόν τον καιρό εμφανίζονται ορισμένοι τιμητές και μιλάνε εξ ονόματος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, αυτοί που πριν λίγο καιρό, ενώ κάναμε αγώνα με την Ομοσπονδία μας για χρηματοδότηση στα νοσοκομεία, για πρόληψη μόνιμου προσωπικού και για το βαρύ και το ανθυγινό, όχι μόνο δεν μας ακούγανε, όχι μόνο δεν μας δέχονταν, αλλά στέλνανε εναντίον μας την αστυνομία και τα ΜΑΤ και γινόταν ο κακός χαμός. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο. Αυτό πρέπει να γίνει ένας ενιαίος κλάδος, ο οποίος θα έχει διακριτά όρια μεταξύ των βαθμίδων, όπως είναι το καθηκοντολόγιο. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες έχουμε πληροφορήσει από το Υπουργείο Υγείας ότι θέλει να σπάσει αυτό, να μην γίνει ένας νοσηλευτικός κλάδος, να γίνουν δύο. Να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση, αλλά και σε μια μικρή μερίδα δυστυχώς νοσηλευτών που αντιδρούν στον ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο, ότι τα χειροκροτήματα του κόσμου δεν πηγαίναν σε ορισμένους, πηγαίναν προς όλους τους εργαζόμενους και προς όλους τους νοσηλευτές.